αποφάσισα να παραιτηθώ, όπως και να έχει. Όχι πως βρήκα κάτι καλύτερο σε λεφτά, αλλά τουλάχιστον θα ξέρω τις βάρδιες μου. Να μην με ειδοποιούν 2 ώρες πριν την ώρα που πρέπει να πάω να πιάσω δουλειά. Αυτό με τις βάρδιες είναι θέμα. Σου γαμάει τη ζωή. Και να ήταν μόνο αυτό. Σκατά δουλειά. Και όλοι με βίσμα μπήκαμε. Γι' αυτό μας κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Γιώργος τα ξέρει αυτά. Ξέρει για διαδικασία πρόσληψης, για βίσματα και για τις εταιρείες μαριονέτες που στείλουνε. Ε, Γιώργο, δεν κουράστηκες να κοιτάς την προβλήτα, ρε. Έλα, κάτσε μαζί μας. Τι κάνω το λιμάνι, δεν πάει άλλο, φίλε. Δεν είναι δουλειά αυτή, τα ξέρεις. Να δουλεύεις μέσα σε τέτοιες συνθήκες, χωρίς κανονικά μεροκάματα και χωρίς πλήρη και σταθερή εργασία, δεν λέει. Ε, δουλειά χωρίς συλλογικές συμβάσεις, πού πας ξυπόλυτα στα γάτια. Άμα δεν γίνει κάτι από σας, από μέσα, τι περιμένεις, από απ' έξω, το τίποτα. Εμένα πάντως, με φωνάξουνε δεν με φωνάξουνε, για δουλειά απόψε δεν πάω. Ρε εσύ το φίλο στο Μάκη από τον Ασπρόπυργο, το σκράπερε, τον έχεις δει τελευταία. Το Μάκη, αυτός ανθεί την ανομία. Βρέσει το διάολο. Γεια σας για απόψε, τα λέμε. Τι λέει, πάντα μόνος, ε. Μοναχικό πώς το είναι. Ζυγίζω και τσεκάρω. Εσύ πώς από εδώ. Άκουσες πως κάποιοι στείλουν συνέλευση. Έχουν αγριέψει τα πράγματα. Ε, αναλώσιμο σας θεωρούν. Γιατί, δεν είμαστε. Αφού ρε εσύ, όσοι μπαίνετε για δουλειά εδώ μέσα, με πολιτικό μέσο μπαίνετε. Και ρουφιάνους έχετε μεταξύ σας. Το κοινό μυστικό, ε. Και νιώθουμε και υποχρεωμένοι. Τελικά τι λες, θα διεκδικήσετε κάτι ή θα τα βρείτε με την εταιρεία. Ξέρω εγώ. Με τους υπεργολάβους κάνουμε τα ραβδί. Με αυτούς ψαχνόμαστε. Ο καθένας όπως μπορεί. Ξέρει κανείς σας από εργατικό δικαίο. Με outsourcing δουλεύει το πράγμα εδώ. Πώς θα βάλουμε εργατικά δίκαια.
Χρειαζόμαστε οργάνωση, σωματεία, τα αρέστα. Ερή, τι κάνεις ρε, τι έγινε με το ζύγι, τα κατάκια πού πήγαν, τι πάει το μηχάνημα. Αμάρε Γιώργο, με την κουβέντα το γραμμίσαμε, τράβα στα κοντέινερ παρακάτω άμα θες, να δεις τι κάνεις. Ρε Πέρι. Έρχομαι ρε Κώστα. Αλλά πρόκειται, προχωρούν πολύ στις κοινωνικές. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράδυ. Να δούμε τι θα κάνουμε όλοι μαζί. Όχι να σπάσεις μόνο τα μύτρα. Εσείς όπως όλοι, σωματείο να κάνουμε. Να ζητήσουμε βοήθεια από τους άλλους. Ξέρουμε. Έχω σωματείο τόσο χρόνο. Ναι, να συντάξουμε πρώτα τα αιτήματά μας. Τώρα εγώ λέω να το κλείσουμε. Ξέρεις τι λεφτά χάνονται όταν δεν φύγουν τα κοντέινερ στην ώρα του. Just in time business. Πρώτο αίτημα. Οι εξασφάλειες του μονοκάμματος. Χωρίς μεγάλη ψαλίδα μάνας στις υπηκότητες. Έρχεται δικηγόρος που ξέρει τα ρίσκα. Για να δούμε τι θα μας πει. Μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Αν και έχουμε συμβολίες. Γιατί να μην το κρατήσουμε. Γιατί είμαστε διασπασμένοι ρε. Οι άλλοι δεν θα γουστάρουν. Θα το θέσουν θέμα τους. Τα ωράρια, παιδιά, τα ωράρια. Οι βάρδιες εργασίας. Δουλειά στα πόστα πρέπει να την παρακολουθείς. Να είσαι εκεί συνέχεια. Είναι πάνω απ' όλα θέμα ασφάλειας. Δεν γίνεται τη μια μέρα να προβλέπεις ταξιτζής για να συμπληρώσεις με τα κάμματα και την άλλη να κάνεις βάρδια σε πόστα που δεν ζωή. Ωραία. Άλλο βασικό αίτημα, τα ατυχήματα. Στα ντοπ τα ατυχήματα δεν είναι βραδινές. Εδώ αν ένα κοντέινερ δεν δεθεί καλά, αν ο χειριστής σωστά στο κρύο πάνω στο κουβούκλιό του γερανού, έφυγε το κοντέινερ και σέλιωσε. Και να έρχονται ασθενοφόρα σε βία τύχη, και όχι να τρέχουν οι χαρμοτές στην νοσοκομεία με ιδιωτικά αυτοκίνητα για να μην παίρνει κανείς χαμπάρι και καλά. Εγώ λέω να βάλουμε λουκέτο στην πύλη, να μην μπει τίποτα μέσα. Σκουπίδι δεν με είπαν, το σκουπίδι δεν με είπαν. Το κόβο να μας διώχνουν όλοι, μπορούν να φωνάξουν και τα μάτια. Σιγάρε, δεν γουστάρει δημοσιότητα η εταιρεία. Σιγάρε, και μέχρι να πάρουν όλοι πώς θα δουλέψει το μαγάζι. Είπαμε, κάνουμε delivery just in time. Όσο αυτοματοποιημένα και να γίνει, πάντα θα χρειάζεται αυτό. Λουκέτο ρε, λουκέτο, να μάθουν οι μαλάκες. Να τελειώσουμε με τα αιτήματα. Και εγώ λουκέτο λέω. Τώρα που είμαστε λίγοι, πριν έρθει πριν η βάρδια. Τι θα πάνε πάνω στη διοίκηση. Εγώ πάντα βήμα να το τσπάσω τα μύτρα. Λίγο προσεκτική ρε παιδιά να είμαστε. Και τι λογιό είναι αυτός ο δημιουργός. Λέω να στείλουμε δύο άτομα πάνω με τα αιτήματά μας και να περιμένουμε να δούμε τι θα πούν. Μήπως εδώ μεταξύ να δουλεύουμε κιόλας. Τι λέει ρε. Έλα ρε. Ο Κώστας ο Καλικέρης που φόρτωσε πριν λίγο λέει πως κάτι παίζει στην έξοδο από κούμπι. Μάλλον ξυλώνει τη γραμμή, ρε. Λακίες. Όχι, ρε. Έχω ψηταχή πλακίδε. Πεντέξι είναι με ένα χορτηγάκι. Θα πάει κανείς να δει τι παίζει στο τούνελ. Πάω εγώ και σας βρίσκω αργότερα με το δικηγόρο. Ψηλά ρε μαλάκα! Αριστερά ρε εσύ! Αριστερά και πάνω! Ναι ρε! Πάνω!